ένα σοσιολογισμό, τι βρήκαν. Να το έχουμε στι εισηγήσει μα. Θα σα το στείλω αύριο το πρωί και ευχαριστώ για το σχόλιο σα. Να είστε καλά. Εγώ, αυτή είναι η άποψή μου και ελπίζω να καταγραφεί και να την περάσουμε και στον κόσμο, γιατί ο κόσμο θέλει να μάθει την αλήθεια. Δεν θέλει πλέον να ακούσει νούμερα πλέον. Κουράστηκε. Κυρία Γαλανοπούλου. Ναι, καταρχάς να πω το εξής, ότι εγώ πιο πολύ, να πω την αλήθεια, πολιτικά θέλω να τοποθετηθώ, γιατί και ως Δημοτικός Σύμβουλος, και όλοι εδώ πιστεύω, σε λίγο καιρό θα κληθούμε να πάρουμε θέση για αυτό ακριβώς το πράγμα, για το ρόλο που παίζει η ΑΔΜΙΚΕΣ, αν χρειάζεται να παραμείνει σε λειτουργία ή όχι. Λέω από την αρχή ότι δεν αμφισβητώ τη δουλειά του κυρίου Ζεκάκου και των εκαθαριστών, κυρίως του κυρίου Ζεκάκου, λόγω και αρμοδιοτήτων και γνώσεων τις οποίες έχει. Και πραγματικά πιστεύω ότι κάνει ό,τι μπορεί. Το θέμα είναι ότι η κατάσταση γενικά δεν θα είναι εύκολο να αλλάξει. Έτσι θα είναι πάντα. Γιατί υπάρχει πίσω από αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην ΑΔΜΙΚΕΣ η βασική αιτία, που είναι μια πολιτική που θέλει το Δήμο επιχειρηματία, όχι μόνο στις παραλίες, γενικά. Είναι αυτή η πολιτική που βλέπει γενικά τη δημόσια περιουσία σαν φιλέτο, σαν πεδίο επιχειρηματικής δράσης, και τελικά, κακά τα ψέματα, είναι τραγικό να προτάσετε η λογική κόστους ωφέλους, γιατί αυτό το πράγμα χτυπάει τελικά, έχει αντίκτυπο στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, δεν σχετίζεται με την ανάπτυξη της περιοχής. Είναι λάθος να ταυτίσουμε την ανάπτυξη της περιοχής μας με την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης. Και αυτό είναι πάρα πολύ καθαρό. Αν κάποιος κάτσει και σκεφτεί τι είναι ανάπτυξη για μια περιοχή, ανάπτυξη είναι να έχεις ελεύθερους χώρους, να έχεις πάρκα, χώρους αθλητισμού, να έχεις σχολεία, να έχεις δουλειά, να έχεις συγκοινωνία, να έχεις υγεία. Αυτά τα πράγματα... Επιχειρηματική δράση έχουμε κατά καιρούς σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Το Grand Resort, ας πούμε, που έχει το εκεί πέρα στο Λαγονίσι, έχει παραδοθεί εδώ και καιρός επιχειρηματίες. Από πίσω όμως, κάθε φορά που γίνεται η βροχή, βγαίνουν με βάρκες ο κόσμος. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, λοιπόν, να τα λέμε αυτά. Εγώ θεωρώ ότι ως δημότες, με τέτοιες λογικές, δεν πρόκειται να δούμε χαΐρι ούτε όφελος. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τις παραλίες, δεν υπάρχει άνθρωπος εδώ που θα πει ότι κερδίζουμε τις παραλίες μας. Τις χάνουμε. Χάνουμε ελεύθερες παραλίες. Μιλάω για παραλίες που μπορούν να πάνε και άνθρωποι με προβλήματα. Όχι τώρα να πάρουμε τα βράχια. Στα βράχια μπορεί να πάει ο καθένας. Μιλάμε ότι γεμίζουμε πρόστιμα και θα συνεχίσουμε να γεμίζουμε πρόστιμα. Γιατί όταν δίνεις, νοικιάζεις παραλία, ο καντινιέρης κάνει τα άδαμε. Δεν υπάρχει ούτε μία καντίνα που να μην έχει παραβεί την νομοθεσία, να του δίνεις 100 και να καλύπτει 200. Να μην είναι πάνω στο κύμα. Χώρια που, κατά τη γνώμη μου, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που πρέπει να μας απασχολήσει, και όταν μιλάμε για ανάπτυξη, υπάρχει σημαντικό κομμάτι των δημοτών, των συνδημοτών μας, στην παραλία, που δραστηριοποιείται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, με μια σειρά εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφετέριες κτλ. Όταν έχουμε αυτή την ασύδοτη δράση στην παραλία, δεν υπάρχει περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι θα χτυπηθούν 1 και 10 φορές. Και ένα τελευταίο θέλω να κλείσω με αυτό. Εγώ θεωρώ εξίσου σημαντικό, τελειώνοντας κάποια στιγμή με την εκαθάριση, παράλληλα να έχουμε, το είπε με κάποιο τρόπο ο κύριος Τσιγκαρίδας, είναι πολύ σημαντικό να δούμε και τις ευθύνες. Υπάρχει μια κατάσταση με χρέη, με πρόστιμα. Είχαμε απευθείας αναθέσεις, χωρίς νόμιμο τρόπο, υπάρχουν ονόματα. Εγώ δεν θέλω να κάτσω με το όνομα. Αλλά τέλος πάντων, όταν δημιουργείται μια τέτοια κατάσταση, την αφήνουμε στην άκρη και πάμε παρακάτω, την επόμενη φορά θα την ξαναδούμε. Γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι δημιουργήσαν μια κατάσταση θα νιώθουν ότι δεν πρόκειται ποτέ να λογοδοτήσουν για τις ευθύνες που πιθανά έχουν. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ.